Το παιχνίδι έχει τελειώσει στην Μακρικάπα. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή των νικητών, τον Δημήτρη τον Αντωνόπουλο. Εγώ δεν θέλω να με ζέρβα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τίποτα, το είπα. Αλλά αυτό είναι που κάνει μαγικό το ποδόσφαιρο. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου έκανε σένα να χαμογελάς και τον Βαγγέλη να είναι στεναχωρημένος. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανένας την τιτάνια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σου. Πραγματικά σήμερα μου βάζεις τα πιο δύσκολα στην επερχόμενη εντεκάδα που θα τις αγωνιστικές θα βγάλουμε. Καλησπέρα Μανώλη. Άρα θα έρθεις από την πλευρά τη δικιά μας σήμερα. Σαν προπονητής και εσύ. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή. Σε μια έδρα πάρα πολύ καλή. Με πολύ έμπειροι παίχτες όλοι στις Μακρικάπας. Με τα προβλήματά της σίγουρα που έχει. Που έχουμε μιλήσει με το Gold Reserve. Που από την αρχή της σεζόν έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ναι, σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε πώς θα κυλήσει και έτσι το λέγαμε όλη την εβδομάδα. Ότι θα μας πιέσει, θα έχει την μπάλα η αντίπαλη ομάδα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα είναι το αμυντικό μας κομμάτι για να φύγουμε σε μια κοντρεπίδεση ή σε μια στιγμή φάση. Και ακριβώς έγινε το παιχνίδι όπως το θέλαμε και φάνηκαμε τυχεροί δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και σκοράραμε. Η απουσία καθαρού σεντερφόρ στην ομάδα της Μακρικάπας ήταν ένα κομμάτι που βοήθησε εσένα όλη τη βδομάδα στην τακτική να δουλέψει, γιατί είδαμε τα Λουκίσια απόλυτα διαβασμένα. Σαν να ήξεραν ότι την μπάλα δεν πρόκειται να κουμπίσει ποτέ στο 9, τα άκρα καλά κλεισμένα. Και σίγουρα ήταν ένα κομμάτι που σίγουρα το επιδίωξε σε αυτά τα μεγάλα γεμίσματα, γιατί ξέρουμε την υπεροπλία των Λουκισιών σε ψηλό παιχνίδι με Κωνσταντακόπουλο, Προβή, Κώστα Τζάβρα, τον Κικίδη, παιδιά ψηλά. Εντάξει, ξέραμε ότι σίγουρα το ατού του και νομίζω ότι παίχτη σαν τον Ανδρέα το Μήτρο δεν υπάρχει στην κατηγορία. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε περισσότερο αυτόν τον παίχτη. Σίγουρα μας δημιουργήσε προβλήματα. Ξέραμε ποια παιδιά μπορούν να παίξουν στο επιθετικό κομμάτι, απλά ένα σπίτι δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα, έτσι. Όλοι οι επικίνδυνοι ήταν οι παίχτες και από τον άξονα μπορούσαν να δημιουργήσουν φάσεις όπως δημιουργήσαν οι παίχτες μαζί μας. Είχαμε όμως και μια πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακά μας, που πιστεύω στην αρχή του παιχνιδιού μας κράτησε όπως σε 2-3 επέμβες. Είναι καθοριστικός ο Κώστας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο έχει σπουδαίες επεμβάσεις. Έχει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις, αλλά εντάξει. Είναι ομαδικό παιχνίδι, δεν είναι μόνο ο Κώστας στην ομάδα. Και τα δύο παιδιά που μπήκαν αλλαγή έστω για 15 και για 20-25 λεπτά αντίστοιχα προσφέρανε το 100% που αυτό θέλαμε, έτσι. Προχωράμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Έχουμε ακόμα τα παιχνίδια που έχουν μείνει. Σίγουρα που έχουμε κάνει μια διπλή νίκη είναι πάρα πολύ καλό για μας. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δεν είναι τίποτα η ομάδα. Έχει ακόμα αυτές τις αγωνιστικές. Θα προσπαθήσει να πάρει κάποια παιχνίδια που πρέπει να τα πάρει και θα δούμε στο τέλος αν έχουμε. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλή Σαρακοστή, καλή καθαρή Δευτέρα με υγεία. Μας καλά.